Πρωινό Φαρσάρι. Ναι, καλημέρα, την κυρία Γιώτη θα ήθελα. Κυρία Γιώτη, καλή σας μέρα. Από τα κεντρικά παίρνω. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Είσαστε καλά? Σας ξύπνησα? Ναι, σας σας ζητάω συγγνώμη. Μου είπαν εδώ ότι επειδή έχετε πάρει αυτή την άδεια την αναρωτική. Είσαστε καλά, ναι. Καταρχάς, πώς είσαστε σήμερα? Καλά είμαι. Είσαστε. Περαστικά, εύχομαι. Εδώ, αν θέλετε, πόσες μέρες τώρα κάθεστε? Γιατί πρέπει να το σημειώσω λίγο. Θέλετε να κλείσω, να πάρω λίγο πιο αργά, αλλά εγώ πιο αργά θα φύγω. Μήπως να πάρω λίγο πιο νωρίς, δεν γίνεται. Όχι, πείτε μου, δεν πειράζει. Πόσες μέρες κάθεστε? Μέχρι στιγμής έχω κάτσε 2 μέρες, μάλιστα. Αν θέλετε, αν είσαστε καλά, θέλετε να γυρίσετε πίσω, μήπως? Ναι, ήθελα να γυρίσω, γιατί εντάξει, ήδη περπατάω, είμαι μια χαρά. Ναι, πάρα πολύ ωραία, περπατάτε. Μάλιστα, 2 μέρες. Και οι άλλες 5? Αυτό τώρα, δεν ξέρω τώρα τι... γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Αχ, τώρα είσαστε, θέλετε πάτε να πληθείτε λίγο, σας περιμένω. Όχι, σας περιμένω. Να σας πω, εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά από πρωί να ξυπνήσετε. Μην έχετε άγχος με μένα. Είμαι στην εταιρεία πάρα πολλά χρόνια. Εγώ βγαίνω σε σύνταξη 2 χρόνια. Ονομάζομαι κυρία Κέτη. Κέτη Σούσου. Από... Ναι, τι κάνετε, είστε καλά καταρχάς? Δεν σας έχω γνωρίσει ποτέ εγώ, δεν έχω περάσει, Όχι. Χρόνια πολλά. Πηγαίνετε να πληθείτε λίγο. Ναι, κάντε τη δουλειά σας, ναι. Να σας ακούω όμως και εγώ λίγο να φρεσκαρίζομαι. Τζένι, φέρε μου λίγο το καφέ μου. Λίγο να ακούμε. Ναι, έχουμε πάρει λίγο για τις άδειες. Ναι, είναι η κυρία που ήταν αναρωτική 7 ημέρες. Αν θέλει να γυρίσει πίσω, ας γυρίσει πίσω. Δεν γίνεται. Γιατί? Πώς δεν γίνεται, Χρυσή μου, γίνεται. Κάνει η εταιρεία χρήματα. Μισό λεπτό, αυτό δεν είμαστε, εμείς θα το κανονίσω. Κάτι. Πού πήγε, μπάνιο κάνει? Ναι, τι κάνετε? Νόμιζα κάνατε μπάνιο, λέω κι εγώ. Μάλιστα, ξυπνήσατε? Ναι. Τέλεια, θα σας θέλω φρέσκια, ναι. Πάρα πολύ. Πότε θέλετε να γυρίσετε τώρα? Εγώ γαμάνα να την κόψω. Ωραία, εγώ ήθελα αύριο να γυρίσω. Αύριο, μισό λεπτό, αύριο. Είναι αύριο, είναι Τετάρτη. Μα εσείς τι ώρα πιάνετε δουλειά αύριο? Δεν ξέρετε, δεν έχετε όμως και το... Είμαι βραδινή. Α, βραδινή, απογευματινή δηλαδή, όχι βραδινή. Ναι, απογευματινή. Να μην τα λέμε έτσι όπως είναι, γιατί αυτοί που δουλεύουν βράδυ τι να πούνε, ότι είναι πρωινή. Ναι. Πώς τα λέω, 30 χρόνια βέβαια σε αυτή τη δουλειά. Λέω κάθε φορά. Ξέρετε, ναι. Θα περάσω κάποια στιγμή να σας δω κιόλας κι εγώ. Να σας πω, τώρα αν μου πούνε εδώ πέρα, γιατί μιλάω εδώ πέρα με την κυρία Μαυσολίου. Κυρία Μαυσολίου, θέλω να μου πείτε, εσείς γιατί λέτε ότι δεν μπορεί να πάρει η κυρία Γιώτη, γιατί δεν μπορεί να γυρίσει? Γιατί συγγνώμη, η εταιρεία χάνει χρήματα, κυρία Σούσου. Τι εννοείται ότι χάνει χρήματα? Η εταιρεία χάνει χρήματα, κυρία Σούσου. Από τι χάνει χρήματα, κυρία? Γιατί την άδεια τη δικαιούται 7 μέρες. Βεβαίως έχετε δίκιο, αλλά έχει αποφασιστεί η άδεια, οπότε θα πρέπει να χάσει χρήματα η εταιρεία, κυρία Σούσου μου. Κυρία Γιώτη, χάνετε χρήματα? Δεν ξέρω, αυτό ήθελα τώρα να ρωτήσω, γιατί κάτι μου λέγανε ότι χάνει την προκαταβολή. Εμείς χάνουμε χρήματα, αν την πάρουμε πίσω. Καλά, εντάξει, τώρα τι είναι αυτά που ρε, εσείς με ποιον είστε τώρα, είστε με τον εργαζόμενο, τι δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι, συγγνώμη λίγο ένα λεπτό. Ναι. Όχι, σας μισό λεπτό. Είναι καινούρια εδώ και μας έχει τρελάνει και είναι πάρα πολύ σπαστικιά και δεν είναι καθόλου με τους υπαλλήλους. Κάντε λίγο μισό λεπτό, λίγο υπομονή, αυτά μην ακούστε αυτά που λέω. Έχετε λίγο μια χαρτομάτια, λέω, έχετε λίγο, είμαι και με έχω μίξες. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κυρία Γιώτη, ένα λεπτό λίγο. Δώστε μου, ρε παιδιά, ένα χαρτομάτιλο, κάτι. Ψτ, εσύ, ναι, ρε. Παρακαλώ. Ναι, δώστε ένα χαρτομάτιλο λίγο, να ψήξει τη μύτη μου. Ναι, συγγνώμη. Πηγαίνετε, δεν μπορεί να μιλήσει η κυρία. Μα ένα λεπτό, συγγνώμη. Μα είσαστε εδώ και ξέρετε τι με πειράζει. Είστε καινούργια παιδιά, υπάλληλοι, νέα παιδιά εδώ. Και αντινάζετε λίγο. Κάνε λίγο γρήγορα, παιδί μου. Κυρία Γιώτη, συγγνώμη, Ναι, συγγνώμη. Αγγελική μου, θες να μιλάμε στον Ενικό? Δεν με πειράζει εμένα. Εσύ ό,τι θέλει. Λέω να σου μιλάω στον Ενικό, εσύ ό,τι θέλεις. Δεν έχω εγώ πρόβλημα. Αγγελική μου. Ναι, μισό λεπτό λίγο. Αγγελική μου, συγγνώμη, γιατί έχω. Ένα λεπτό λίγο. Σου το λέει εδώ. Ένα λεπτό λίγο. Συγγνώμη, λίγο πιο σιγά, σε παρακαλώ. Πω με χάλια. Εσείς έχετε από τι. Έχετε κι εσείς ιωσή, κύριε Γιώτη? Εγώ. Ναι. Εγώ όχι. Όχι, Πόσο τωρινό καιρό είμαι.
Όπου τώρα μυρίζω. Είτε να μην φυσήξω εγώ. Λοιπόν, κύριε Γιώτη, εδώ, πείτε με, κυρία Μαυσολίου. Κυρία Σούσου, το λέει εδώ ξεκάθαρα. Ναι. Η κοπέλα έχει πάρει ανερωτική άδεια για 7 ημέρες. Στις πόσες μέρες, ρώτα τη Δεσποινή. Είναι στις 2, η κυρία θέλει να γυρίσει αύριο την Τρίτη. Μα πώς πήρε για 7 και είναι στις 2. Είναι καλά, δηλαδή με το ζόρι θα καθίσει 7 μέρες, δηλαδή η κοπέλα. Μα συγγνώμη, η κοπέλα δικαιούται άλλες 5 να τις πάρει. Αυτό λέει, δεν θέλει να τις πάρει γιατί θα χάσει λεφτά. Θα χάσει λεφτά, κυρία Γιώτη, εσείς δεν θέλετε να γυρίσετε αύριο. Ναι. Αύριο. Ω, το ποσό είναι μεγάλο. Καλά δεν τρέπεστε λίγο, η κοπέλα θέλει να γυρίσει. Ναι, αλλά πρόκειται για μεγάλο ποσό από ό,τι βλέπω εδώ, σύμφωνα με τις ημέρες. 2 μέρες κάθισε το κορίτσι. Θέλει άλλες 5 να κάτσει. Κύριε Γιώτη, άλλες 5 έχετε ερωτική. Ναι, είναι 7 μέρες σύνολο. 7 μέρες σύνολο. Την έχουμε τρελάνει τη γυναίκα, να της πούμε μια απάντηση. Εντάξει, όμως επειδή βλέπω εδώ πέρα την κατάσταση της υγείας της, επί πρόβλημα στην μέση της. Πώς θα λειτουργήσει αυτό στο σύστημα το δικό μας. Στη μέση σας έχετε πρόβλημα. Στη μέση, ναι. Αχ, σας έκανε κανείς μασάζ. Μισό λεπτό, γιατί αυτή είναι και μου λέει. Σε έχετε κανένα καλά να σας κάνει μασάζάκι. Έχω. Άντε, ωραία, με το καλό. Γιατί και εγώ. Εντάξει, απλά είπα να το πάω πιο αργά, ας πούμε, από αύριο, να μην αμέσως, δηλαδή. Μην βγείτε. Δουλέψω κανονικά. Και άμα σας πάνε αύριο και σας πούνε, ας πούμε, φορτώστε τα κουτιά. Δεν θα μου πούνε. Μ' αγαπάνε. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε τι καλό κορίτσι. Με φροντίζουν. Συγγνώμη λίγο να τις πω εγώ γιατί είναι λίγο σπαστική αυτή. Ξέρετε τι καλό κορίτσι που είναι η κυρία. Λέω, ξέρετε τι καλό κορίτσι είναι, λέω η κυρία. Εσύ για τον εαυτό. Πω. Λέω, η κυρία είναι πάρα πολύ καλή, κυρία Μαυσολίου. Είναι η κοπέλα. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Αυτό, κυρία. Μην είσαστε τόσο κι εσείς τώρα, δηλαδή, το τύπο είναι η κοπέλα. Βεβαίως, η κοπέλα φαίνεται και ακούγεται συμπαθεστάτε, αλλά εμένα δεν με αφορά. Πόσα χρόνια είστε στην εταιρεία μας, πόσα χρόνια είστε. Είμαι 9. 9 χρόνια. 9 χρόνια. Όχι, δεν το λέω σε εσάς. Είναι στο τυποποιημένο. Θέλω παρακαλώ το προσέξουμε λίγο αυτό. 9 χρόνια είναι η κοπέλα, δηλαδή δεν έχει δώσει το δικαίωμα ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλει να πληρώσει κάτι το κορίτσι, να έρθει να δουλέψει. Να πληρώσει η κοπέλα για να έρθει να δουλέψει, να κρατήσουμε δηλαδή λεφτά από. Ναι, να έρθει, γιατί δεν. Κύριε Γιώτη, εσείς θέλετε να κρατήσουμε λεφτά για να δουλέψετε. Τι να κάνω. Θέλετε να κρατήσουμε τα λεφτά αυτά, να μην τα πάρετε και να έρθετε για δουλειά. Ποια λεφτά. Αυτά που είναι για την άδεια. Α. Εγώ θέλω να πάω για δουλειά τώρα. Δωρεάν. Για να μην χάσω λεφτά. Αυτό κυρίως. Μα τι λέτε και θα πάει η κοπέλα να δουλέψει δωρεάν. Είσαστε καλά σας. Άσε το διάλο μου λέει. Με έχει τρελάνει. Άσε το διάλο. Για κυρία Γιώτη, να σας πω, θα σας πάρω εγώ αργότερα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτή. Είναι Μαυσολίου, όνομα και πράγμα. Με τη δείτε. Απαναγιά μου. Ανύπατρη. Ανύπατρη. Άσεξτη. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Χωρίς σεξ. Πώς να το πω. Καταλάβατε. Άτι. Καταλάβατε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι στις μπάμιες. Πού τις είχα βάλει, τις καθαρίσω. Θα πάρουμε. Θα μιλήσω. Να σας πω, κυρία Γιώτη, θα μιλήσω εγώ με τον διευθυντή μόλις έρθει. Γιατί έρχονται λίγο πιο αργά. Έρχονται κατά τις 10 παρατέταρτο και θα σας πω εγώ ακριβώς τι πρέπει να γίνει, εντάξει. Ωραία. Να σας ζητήσω και μια χάρη. Να σας πω, κυρία Σούσου. Ναι, πείτε μου λίγο, γιατί μιλάμε με την κυρία. Ναι, πρέπει να μπει η σφραγίδα, εν πάση περιπτώσει. Εάν θέλει η κυρία, δεν ξέρω εάν έχει. Κάθαρμα. Μόνο σε περίπτωση που είναι παντρεμένη. Είσαστε παντρεμένοι. Όχι. Δεν είσαστε παντρεμένοι. Όχι. Εδώ έχουμε και πάρα πολλά στοιχεία. Εσείς είσαστε με τον Νικόλα, τον Κούστο, και αύριο κλείνετε 2 χρόνια. Καλά, εντάξει, το περίμενα, ναι. 2 χρόνια κλείνετε αύριο, κυρία Γιώτη, με τον Νικόλα. Ναι. Χρόνια πολλά! Και ξέρετε κάτι άλλο, κυρία Αγγελική. Γελάτε. Εγώ το ήξερα. Αλλά δεν μπορούσε. Κατάλαβα την φωνή. Και λέω, δεν μπορεί. Κυρία Αγγελική. Άκου τώρα. Τίποτα δεν τελείωσε. Τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα στη γραμμή. Επειδή ούτε κατά διάνοια, ακόμη και αν το πίστευες ότι μπορεί να ήταν φάρσα, δεν το άφησες καθόλου, γιατί φοβόσου να μην πω στιγμή και δεν είναι φάρσα. Και λες τι γίνεται τώρα να με παίρνουν από την εταιρεία. Γελάσε. Θέλουμε να σου πούμε κάτι. Ναι. Είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Γιατί γελάς. Ο Νικόλας αύριο. Ναι. Μέσα από την εκπομπή μας. Σήμερα αύριο, δηλαδή. Τώρα, σήμερα που μιλάμε. Σήμερα θέλει να σου πει αν θέλεις να τον παντρευτείς
το καλοκαίρι που έρχεται. Εγώ θέλω και το ξέρει πολύ καλά. Ναι! Την πήραμε την απάντηση την καλή! Με το καλό! Νικόλα! Παντρεύεσαι! Το πήραμε το κορίτσι! Νικόλα! Το καλοκαίρι που έρχεται! Αγγελική μου, από το Σφαίρα 102,2 να ζήσετε! Κανόνισε να μας καλέσετε στο γάμο και στο πάρτι! Περιμένουμε προσκλητήριο! Νικόλα, τα καταφέραμε! Το πήραμε το κορίτσι! Γεια σου, Αγγελική! Πρωινό Σφαίρα 102,2.